Άντρη Δανίλ, Ατζέντα. Active 107,4 και 102,5. Συνεχίζουμε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ατζέντα. Σας έλεγα πριν και έχω στην τηλεφωνική γραμμή την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, την κυρία Δέσπο Μιχαηλίδου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δανίλη, και στους ακροατές σας. Έλεγα πριν, λοιπόν, κυρία Επίτροπε, ότι 20 Νοεμβρίου ήταν η Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μια μέρα που μας βρήκε με νέες αποκαλύψεις, αποτροπιαστικές. Αποκαλύψεις οι οποίες έχουν αγγίξει την καρδιά του καθενός που τα παρακολουθεί. Δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε λόγια. Ένα είδωλο για την ελληνική κοινωνία, ένας ιερέας που λατρεύτηκε σαν Άγιος. Προσωπικά παρακολουθούσα το έργο του καιρό, τα ρεπορτάζ που γίνονταν για αυτόν και την πρεσβυτέρα του, ένας φύλακας άγγελος κακοποιημένων και προστάτευτων παιδιών, με ανιδιοτελή προσφορά. Βλέπουμε την αποκαθήλωσή του τις τελευταίες μέρες. Ένας άνθρωπος υπεράνω υποψίας. Και καταγγελίες για ασέλγεια, για κλίμα φόβου, για ξύλο, τιμωρίες, κακοποίηση ουσιαστικά και ψυχική και σωματική σε ό,τι αφορά στα παιδιά. Τα παιδιά έγιναν στόχαστρο τεράτων και σατανάδων, διάβασα σε ένα άρθρο. Πώς προστατεύουμε τα δικαιώματα των παιδιών, πώς τα γλιτώνουμε από αυτή την κακοποίηση? Και κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι ξαφνικά ανοίγει ο εσκός του αιώλου, τραβούμε την κουρτίνα και βλέπουμε τι συμβαίνει πίσω από το όλο σκηνικό. Συμβαίνει και συμβαίνει συχνά. Δυστυχώς εκείνο που εμείς μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία, ως θεσμοί, ως κρατικές δομές, είναι να περιορίσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Όμως να διευκρινίσω κάτι που μπορεί να είναι σημαντικό, ναι. Έτσι, αν θέλετε, όχι για να καθησυχάσω, αλλά για να να μην μεταφέρουμε το ίδιο κλίμα, για να ενημερώσω. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια διαφορά του τρόπου που λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα από την Κύπρο. Στην Ελλάδα τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν επί εθελοντικής βάσης και εκεί δεν ελέγχονται από το κράτος. Στην περίπτωση τη δική μας, τα παιδιά... Υπάρχει υποπτική αρχή για όλα, ναι. Πρώτα-πρώτα τα παιδιά είναι παιδιά που τελούν υπό τη φροντίδα του κράτους. Ναι. Που σημαίνει ότι κηδεμόνας αυτών των παιδιών, όποτε τα παιδιά αυτά τοποθετούνται σε δομές ή σε στέγες παιδικές ή σε ανεξάρτητες ή μη ανεξάρτητες δομές, ή μη ανεξάρτητες, δεν συγχωρείτε, κηδεμόνας είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λειτουργούν δύο, αν έχουμε χρόνο να σας τα πω. Βεβαίως, ναι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε. Σας ακούμε. Για να μην χάσουμε το ουσιώδες. Λειτουργούν δύο, αν θέλετε, δομές. Είναι κάτω από την λειτουργία της Φωλιάς Αγάπης, που είναι Διεθνής Οργανισμός Ανάστευσης ΜΚΙΟ, και το Hopeful Children. Ναι. Και αυτές οι δομές ελέγχονται, ασκείται έλεγχος από τη ΣΥΚΕ, υπογράφονται πρωτόκολλα με τη ΣΥΚΕ, όπου καταγράφεται η ευθύνη, ο ρόλος και οι προδιαγραφές ποιότητας. Οπότε εμείς, αν θέλετε, έχουμε ένα δίχτυ ελέγχου, έτσι. Οπότε θεωρούμε ότι αν επιτελεί η αρμόδια αρχή, που είναι η και το καθήκον της, και κάνει τους συστηματικούς ελέγχους στην εσωτερική εποπτεία, και η ίδια αρχή, εξωτερικός έλεγχος της αρχής, τότε έχουμε τα εχέγγυα ότι ενδεχομένως οποιαδήποτε τέτοια φαινόμενα ή άλλα που σχετίζονται με κακοποιητικές συμπεριφορές ή άλλες συμπεριφορές απαράδεκτες κατά δικαιώματα του παιδιού και περιορισμού των δικαιωμάτων του, θα εντοπίζονται εν καιρός. Οπότε, κύριο που απαιτείται είναι η παρακολούθηση και η υποπτία. Υπάρχουν μειονεκτήματα, ναι. Γιατί πρέπει να πούμε, και είναι σημαντικό αυτό, θεωρώ, να ακουστεί, ότι η ιδρυματοποίηση, το πλαίσιο ενός ιδρύματος, δεν είναι το φυσικό πλαίσιο για ένα παιδί. Αυτό είναι η αρχή. Θα πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη του θεσμού της αναδοχής, μια ενίσχυση, μια ενημέρωση, ώστε να ενισχυθεί ο θεσμός της αναδοχής. Δηλαδή τα παιδιά αυτά θα πρέπει, αν δεν επιστρέφουν στην οικογένειά τους, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, κατόπιν αξιολόγησης βεβαίως ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο,
θα πρέπει να τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες. Μάλιστα. Και εδώ υπήρξαν άλλα προβλήματα και υπάρχουν. Πρέπει να σας πω ότι το γραφείο μου έχει διερευνήσει το θέμα και έχει έκθεση για αυτά τα, για τις, ακριβώς για το σύστημα εναλλακτικής φροντίδας για τα παιδιά αυτά. Την δώσαμε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2022. Είναι μια έκθεση 67 σελίδων, όπου αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας και την αναζητήσετε, θα δείτε τα παράπονα που είχαν υποβληθεί, ναι, τα παράπονα που διερευνήσαμε, τις παρατηρήσεις μας και τις εισηγήσεις μας. Είναι μια ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη έκθεση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να μιλήσαμε γι' αυτό, κυρία Δαδηλικά. Είχαμε μιλήσει, βεβαίως. Ναι, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στα παράπονα που διερευνήσατε. Αν ιεραρχούσατε τα σοβαρότερα, τι παράπονα... Και για να διευκρινίσουμε, δεν είχαμε παράπονα για σεξουαλικές κακοποιήσεις, κακοποιητικές συμπεριφορές και οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν. Όχι, και πάλι για να βγάλουμε, επειδή συνδέθηκαν τα δύο θέματα, ναι, για δυστυχώς να ξεκαθαρίσουμε και να δώσουμε σαφή εικόνα. Υπήρχαν παράπονα δυσκολιών, αν θέλετε, επίσκεψης και το ραντεβού με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Υπήρχαν παράπονα των αναδόχων γονιών ή των φυσικών, με συγχωρείτε, γονιών, δυσκολίες επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Υπήρχαν παράπονα για ιατρικές παρακολουθήσεις και στην αρχή άλλα προβλήματα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αλλά σας λέω ότι γύρω από αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν τα παράπονα. Εκείνο που είχαμε παρατηρήσει εμείς ήταν στη λεπτομέρεια των θεμάτων. Είχε να κάνει και περισσότερο με την ομάδα των παιδιών που παρουσιάζει την κοινωνική περιβαλλοντική συμπεριφορά μέσα στις στέγες. Και η συμπεριφορά αυτή, ναι, περιέλαμβανε παραβίαση κανόνων, επιθετικότητα προς άλλα παιδιά, ενίκους, ακόμα και στο προσωπικό. Υπήρχε, αν θέλετε, το πιο σοβαρό πρόβλημα ήταν οι συχνές φυγές των παιδιών αυτών από τις στέγες. Μιλούμε για τις ανοιχτές δομές, βεβαίως, πάντοτε να το θυμάστε αυτό, mm-hmm, και η χρήση ουσιών. Εκεί τα παιδιά αυτά είχαμε ζητήματα που αφορούσαν πλέον την προστασία των ίδιων παιδιών, τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική τους υγεία και το χειρισμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη ΣΥΠΣΕ και την αστυνομία. Για το σκοπό αυτό έγινε συνάντηση του γραφείου μου και με δική μου πρωτοβουλία, με δική πρωτοβουλία του γραφείου, με τη ΣΥΠΣΕ και την αστυνομία, υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, για να δούμε πώς αντιμετωπίζεται το θέμα των φυγών. Τα παιδιά αυτά βεβαίως επέστρεφαν. Θυμάστε, είχε γίνει και ζήτημα ότι έφευγαν τα παιδιά και υπήρξε ανησυχία ιδιαίτερη. Αλλά το πρόβλημα είναι με τα παιδιά που χρησιμοποιούν ψυχοτρόπες ουσίες. Δυστυχώς. Και που πήγαιναν όταν έφευγα. Και εκεί θέλαμε ένα περισσότερο έλεγχο και συντονισμό, ιδίως από πλευράς αστυνομίας. Υπογράφηκαν, εξάξηκαν κάποια συμπεράσματα και έγιναν κάποιες συζητήσεις που θεωρώ ότι αν τις ακολουθήσουμε μπορούμε τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό να εντοπίζονται γρήγορα τα παιδιά αυτά για το δικό τους το καλό. Δεν είχαμε άλλα ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Είχαμε κάποια προβλήματα ανηλίκων υπό τη φροντίδα που ήταν, τελούσαν υπό εγκυμοσύνη και εκεί είχαμε κάποια που χρειάζονταν υποστήριξη και προγεννητική και μεταγεννητική. Αυτά περίπου, σας τα λέω χοντρικά, δεν μπορώ να θυμηθώ. Σίγουρα όχι, δεν ζητώ λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες των παραπώνων, αλλά εκεί κινείται το πλαίσιο. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο φετινό σας μήνυμα, το οποίο αρχίζει με μία ερώτηση και είναι, το βρίσκω πολύ έτσι εντυπωσιακό. Γράφετε, αν το μήνυμα το έγραφαν τα ίδια τα παιδιά, θα είχε τους ίδιους προβληματισμούς και ανησυχίες? Θα είχε την ίδια αξία και βαρύτητα? Απευθύνεται το εξής ερώτημα στο μήνυμά σας και μετά απαντάτε. Και θέλω να ακούσουμε και την απάντησή σας, γιατί δεν υποτιμάτε καθόλου τα παιδιά και κανείς από εμάς δεν πρέπει να τα υποτιμά. Έχουν και αντίληψη, έχουν και συνέστηση, έχουν και κατανόηση. Μπορεί σε ένα δικό τους κόσμο, έτσι, πιο αγνό,
αλλά τα παιδιά αντιλαμβάνονται και περιγράφουν καλύτερα από τους ενήλικες αυτά που αισθάνονται. Ακριβώς, κυρία Δανίλ. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα και είναι, έχει βγει και μέσα από την εμπειρία που είχα τα τελευταία 3 χρόνια από την ημέρα που ανέλαβα με αυτά τα παιδιά, είτε με την ομάδα των εφήβων συμβούλων που έχω στο γραφείο μου, είτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας διαδικτυακά, όπου άκουσα το πώς ένιωθαν αυτά τα παιδιά την περίοδο του περιορισμού στα σπίτια, όπως και το ένιωσα μέσα από την έκθεση αντιχτή που διεξήγαγε το γραφείο για τον αντίχτυπο που είχαν τα μέτρα που λήφθηκαν κατά την περίοδο του COVID. Εκεί και είχαμε κάνει και μια εκδήλωση μέσα στο Δήμο στο Βόλου, όπου παρουσιάσαμε την έκθεση. Θα δείτε αυτούσιο των λόγων των παιδιών. Θα δείτε την πραγματικότητα. Όχι αυτό που εμείς οι ενήλικες εκφράζουμε, αλλά εκείνα τα ίδια πώς έζησαν και πώς ζουν την καθημερινότητα. Τα προβλήματα στο σχολείο, τη στην αναστροφή, τη συμπεριφορά των ενηλίκων, τι ζητούν από την πολιτεία. Αν ακούγαμε λίγο περισσότερο τα παιδιά, θα βλέπαμε καλύτερα την εικόνα μας. Η εικόνα μας εμάς γίνεται σχολή κάθε φορά που θέλουμε να ωραιοποιήσουμε τα πράγματα, να απαλύνουμε γραμμές, να μην φανεί οι ατέλειες μας, οι παραλήψεις μας. Όχι, αν δεν τα δούμε αυτά και αν δεν ακούσουμε τι μας λένε τα παιδιά, που είναι ο καθρέφτης μας, κάνουμε μεγάλο λάθος. Δεν θα διορθώσουμε πολλά πράγματα. Αυτό. Και πρέπει... Έχουμε κάνει πρόοδο στο να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικότερο στον τρόπο ζωής των παιδιών. Ένα περιβάλλον που να τους κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα. Ένα υγιές περιβάλλον στο σύνολο, σε όλους τους τομείς. Κυρία Δανίλη, πρέπει να πω ότι πρέπει να αναγνωρίζω ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Ναι. Και από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Ευημερίας που πρέπει να ζητά και ξεκίνησε να αναθεωρήσει το πλαίσιο του σε πολλά σημεία και έχουμε συζητήσει και με την Υφυπουργό, έχουμε δει τις καινούργιες θέσεις και θα δεν είχε βεβαίως και πολύ χρόνο μπροστά της από την ημέρα που ανέλαβε για να δούμε πώς θα προχωρήσουν. Πολλά πράγματα έχουν βελτιωθεί. Εκείνο που βρίσκω εγώ κάθε φορά ότι απουσιάζει είναι ότι ενώ έχουμε και τις συμβάσεις και τις στρατηγικές και όλα αυτά και καλώς τα έχουμε, δεν βλέπω στην καθημερινότητα μια παιδοκεντρική αντίληψη, δηλαδή είτε του νομοθέτη είτε της πλήστης όσες φορές. Ναι. Εκεί που πρέπει να γίνει διερεύνηση αντιχτύπου, παραδείγματος χάρη, και νομίζω το έχω αναφέρει και σε εσάς, γίνεται προσπάθεια τροποποίησης του νόμου για τις παγκύπριες εξετάσεις. Πηγαίνουμε ενώπιον της Βουλής. Το ερώτημα, έγινε έρευνα αντιχτύπου, προηγούμενη απάντηση με την ΠΟΕΦ και τα παιδιά, ο λόγος του παιδιού που θα παρακαθίσει αύριο στις εξετάσεις, δεν είναι αυτά τα παιδιά που πρέπει να μας πούν πώς νιώθουν ή τι νομίζουν ή τι εισηγούνται. Δεν λέω να εισακούονται, αυτό να το ξεκαθαρίσω, γιατί κάθε φορά ακούω μα δεν μπορούμε να κάνουμε τι θέλουν τα παιδιά. Όχι βέβαια, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε, να αξιολογήσουμε και να αιτιολογήσουμε γιατί δεν αποδεχόμαστε την ηθή. Nice. Διαφορετικά δεν έχουμε ισότιμη, αν θέλετε, αυτά τα παιδιά αύριο θα είναι, είναι σημερινή, αλλά θα είναι και η αυριανή, θα τους δοθούν και τα άλλα δικαιώματα που δεν έχουν λόγω της ανηλικότητας τους, του ψήφου, το να πάσουν στρατό, να εκλεγούν και να εκλέξουν. Να είναι εξαρτητοποιηθούν. Να είναι ναι. Πλέον ισότιμα μέλη της κοινωνίας των ενηλίκων. Ακριβώς. Επειδή γίνονται διάφορες δράσεις αυτές τις μέρες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού, δεν ξέρω τι ξεχωρίζετε και θα καλούσατε γονείς και παιδιά να συμμετάσχουν. Κοιτάξτε, εκείνο που εγώ θα έβλεπα, ας πούμε, ότι ήταν πολύ χρήσιμες και οι δράσεις που έχουν γίνει και προηγουμένως, ναι, ήταν οι δράσεις που είχε κάνει το ΣΕΠΗ που είχε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Γιατί είναι ο νέος κίνδυνος, ο μεγάλος κίνδυνος, η πρόσβαση των παιδιών μας. Πώς ελέγχουμε ως γονείς, γιατί τα παιδιά θέλουν όρια για να νιώθουν ασφαλή μέχρι να μάθουν και να αρχίσουν να αυτοπροσδιορίζονται και να αυτοελέγχονται. Άρα, η εκπαίδευση στο διαδίκτυο, να γίνει αποδεχτεί η ανάγκη ότι το παιδί πρέπει να εκπαιδευτεί και να πάρει
μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης. Και να μην υπάρχει αυτός ο δισταγμός, αυτό το ταμπού, να μπορούν να μιλήσουν με τα παιδιά τους. Οπότε τέτοια ενδεχομένως σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πολύ πολύ χρήσιμα. Αλλά τα δικαιώματα του παιδιού θα πρέπει να τα σεβόμαστε στην καθημερινότητα, στην κάθε μας κίνηση, στην κάθε μας απόφαση. Στην ολότητά τους. Και σας ευχαριστούμε. Στην ολότητά τους, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ και εγώ. Σας καλή ευχαριστώ, συνέχεια. Κυρία Δανίλη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Άντρη Δανίλ, Ατζέντα. Active 107,4 και 102,5.